Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite bit. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you're living it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite bit. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι μια χαρά. Ξέρω, δεν σας ανέβασα βιντεάκι την Παρασκευή. Δεν τα κατάφερα γιατί δεν ήμουν άρρωστη, θα σας πω την αλήθεια. Είμαι μια χαρά. Απλώς είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Σκέφτομαι διάφορα.
πολλά τα προβλήματα. Τι να κάνουμε, όπως όλος ο κόσμος φαντάζομαι. Ανέβασα το βιντεάκι τη Δευτέρα και νομίζω Τρίτη ή Τετάρτη ήταν στο σπίτι ο άντρας μου το πρωί, νομίζω την Τετάρτη. Πήραμε τα παιδιά στο σχολείο και μετά φτιάξαμε έτσι έναν καφέ και επειδή ήταν ωραία ημέρα καθίσαμε στην αυλή για να τον πιούμε. Και το κάνουμε τις περισσότερες φορές αυτόν όταν είμαστε και δύο το πρωί στο σπίτι, να κάτσουμε να πούμε τα προβλήματα μας, τα παράπονα μας, να κάνουμε έτσι ένα πρόγραμμα για τα παιδιά. Και μετά από πάρα πολλή συζήτηση καταλήξαμε στο οικονομικό. Και νομίζω ότι το οικονομικό είναι και το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στις περισσότερες οικογένειες από εμάς. Και τελικά αποφασίσαμε ότι εγώ πρέπει να πάω δουλειά. Το θέμα της δουλειάς είναι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ καιρό εμένα και τον άντρα μου. Ειδικά η δουλειά που πρέπει να πάω εγώ, γιατί ειδικά μετά τα παιδιά, όταν έκανα και το τέταρτο παιδί, είχα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήμουν δουλειά και μια δεν ήμουν δουλειά, γιατί συνέχεια ήταν άρρωστα, κολλούσαν το ένα με το άλλο, έπρεπε να μένω στο σπίτι, ο εργοδότης συνέχεια γκρίνιαζε και με το δίκιο του άνθρωπος, γιατί ποιος θέλει να λείπει ο υπάλληλος του μεγάλα διαστήματα από τη δουλειά, αφού το χρειάζεται τον υπάλληλο για να τον πληρώνει και να είναι εκεί. Έτσι εγώ έμενα στο σπίτι λόγω των μωρών και τώρα που μεγάλωσαν το πρόβλημα είναι ότι έχουν πολλά φροντιστήρια τα απογεύματα και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση να πάω δουλειά αλλά να μπορούμε να τα κανονίζουμε με τα φροντιστήρια τους. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το σπίτι ή το φαγητό, αυτά μπορεί να τα κάνω και πάρα πολύ πρωί, μπορώ να τους μαγειρέψω από το πρωί και να πάω δουλειά, μπορώ να έρθω μετά να κάνω τις δουλειές, δεν με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Πάντα ήμουν ένα άτομο το οποίο δεν κοιμόταν και πάρα πολύ, μου αρέσει να ασχολούμαι με το σπίτι, αγαπώ να βλέπω το σπίτι συγκυρισμένο. Γι' αυτό δεν έχω πρόβλημα με αυτό, ούτε με το φαγητό. Πάντα έκανα πρόγραμμα, πάντα είχα φαγητό στο σπίτι για τα παιδιά μου. Το θέμα είναι αν μπορούμε να τα καταφέρουμε με τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες που έχουν. Γιατί με ένα μισό δεν βγαίνει, δεν βγαίνουν τα οικονομικά πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε καταλήξει σε μία απόφαση, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, όμως θα βάλω τα δυνατά μου για να τα καταφέρω. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Το θέμα τώρα είναι να βρω δουλειά και θέλω να βρω δουλειά στο επάγγελμα που έχω σπουδάσει, γιατί μου αρέσει αυτόν τον περιβάλλον των καλλιντικών, της ομορφιάς. Αυτόν είναι που δούλευα κατά διαστήματα όπως σας είπα και πριν και το αγαπώ, το λατρεύω. Δεν ξέρω πώς θα πάει, θα το δούμε αυτό μαζί. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου μετά τη συζήτηση με τον άντρα μου. Σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα, γιατί το οικονομικό, για να λέμε και την αλήθεια, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν το λέμε, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δυσκολεύονται πλέον. Μπορείς όμως να βρεις λύσεις με το να το κουβεντιάζεις και να βάζεις κάτω τα πράγματα για να βρεις λύσεις. Εντάξει, και το ότι συζητώ με τον άντρα μου και λέμε διάφορα πράγματα, νομίζω αυτό φέρνει και το ζευγάρι λίγο πιο κοντά.
Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα το κάνω αυτό, μου αρέσει γιατί λέμε πάρα πολλά πράγματα και γελάμε και μαζί και κλαίουμε και μαζί. Και πιστεύω ότι και τα παιδιά μου θα συνεργαστούν πάρα πολύ καλά σε αυτήν την απόφασή μας. Είναι πάρα πολύ ωριμά και δεν το λέω γιατί είναι παιδιά μου και είμαι η μαμά τους, αλλά επειδή μου το λένε και οι άλλοι, οι καθηγητές, οι δασκάλοι τους, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αυτές ήταν όλες οι σκέψεις μου, τα προβλήματα μου. Ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί ας λέμε και την αλήθεια ρε παιδιά, αυτή είναι η αληθινή ζωή. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ήθελα να σας πω τα δικά μου, έτσι να κάνουμε και ένα διάλογο. Σίγουρα θα κάνουμε και τις διακοσμήσεις μας και τις οργανώσεις μας και την καθαριότητά μας, αλλά να λέμε και τα προβλήματα μας, την αλήθεια, την αληθινή ζωή. Αυτά είχα να σας πω και θα το κλείσω εδώ, όχι το βίντεο, τη συζήτηση. Λοιπόν, και όπως είδατε στην αρχή του βίντεο, σας έδειξα τα cupcake που κάναμε την Κυριακή το βράδυ, έτσι για να έχουν και έναν πρωινό σήμερα που είναι Δευτέρα. Σήμερα έχω συγκυρίσει λίγο το σπίτι, θέλω να πάω να κάνω Hoover και να σφουγγαρίσω σαλόνι και κουζίνα. Τους έχω φτιάξει φαγές από πάρα πολύ πρωί, τους πήρα και σχολείο, και το απόγευμα πρέπει να πάρω την κόρη μου προπόνηση, έχει στη Λάρνακα, άρα πρέπει να ξεκινήσω γρήγορα για να είμαι εκεί στην ώρα μου. Θα σας πάρω μαζί μου μέχρι το απόγευμα. Δεν ξέρω τι θα σας δείξω, θα δω πώς θα πάει. Θα σας αποχαιρετήσω όμως εδώ, γιατί θα σας τραβήξω τα πλάνα και θα σας τα βάλω στο τέλος του βίντεο να δείτε πώς θα περάσει η μέρα μου, γιατί θα είμαι στο τρέξιμο και δεν θα μπορώ να σας μιλήσω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ήθελα πάρα πολλά να μοιραστώ τις σκέψεις μου και τα προβλήματα μου μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι είναι προβλήματα και σκέψεις που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο από εμάς. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε αυτό που εσείς αγαπάτε και εμείς θα τα πούμε την Παρασκευούλα με πολύ ωραίο βιντεάκι. Την αγάπη μου και τα φιλούθκια μου. Γεια σας! Έτοιμε και οι φαγέ μα. Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Ah, 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 ah. When a day's gone, we've only begun, that's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you're living it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Ah, 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 ah. I'm about to
σχόλασε και ο μικρούλης μας και έχει αγοράσει αυτό από το σχολείο. Είναι ένα βιβλίο που είναι βασισμένο σε αληθινές ιστορίες. Είναι το μπλοκάκι ενός UFO. Κάτι συμβαίνει εδώ. Πρώτη φορά δεν το βλέπω αυτό το βιβλίο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μέσα είναι έτσι. Και από ό,τι βλέπω έχει και άλλα. Αν του αρέσει θα πάρουμε και τα άλλα τα βιβλία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά όλη είναι αυτή εδώ. Ωραία, εφαγή.